Αυτός κάμνει για άλλη μια φορά η Κύπρος για στημένα παιχνίδια. 5 συνολικά φάκελοι βρίσκονται ήδη στα χέρια των αρχών. Έχουμε παραλάβει εκθέσεις από την UEFA δυστυχώς για χειραγωγημένους αγώνες, για ύποπτους συστηματικά αγώνες. Έχουμε παραβέσει όλα στην αστυνομία. Ντόμινο εξελίξεων γύρω από την υπόθεση αναμένεται εντός των επόμενων ώρων, αφού το κατόφλι του ΤΑΕ Αρχηγείου για κατάθεση θα περάσουν παράγοντες των ομάδων και ποδοσφαιριστές. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε οδηγίες στον αρχηγό της αστυνομίας, όπως τα μέλη του αστυνομικού σώματος προχωρήσουν στις απαιτούμενες ενέργειες και ανακρίσεις με τη μέγιστη ταχύτητα. Θα πρέπει να προχωρήσουν άμεσα και με όλη την σπουδή και σοβαρότητα να μαζέψουν το όποιο υλικό τεθεί ενώπιόν τους. Η ΚΟΠ έχει παραλάβει από την UEFA εκθέσεις που αφορούν 3 παιχνίδια της δεύτερης κατηγορίας και 2 παιχνίδια κυπέλου. Έρμης Αραδίπου, διγενής Μόρφου για την 9η αγωνιστική. Ο Νησιλός Σωτήρας, διγενής Μόρφου για τη 13η αγωνιστική. Ο Θέλος Αθιένου, Ξυλοτύμπου για τη 13η αγωνιστική. Επίσης έχει παραληφθεί από την UEFA έκθεση για ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα στον αγώνα της δεύτερης φάσης του κυπέλου Coca-Cola μεταξύ της ΑΕΚ Λάρνακας και της Καρμιώτισσας, με την UEFA να επιρρύπτει ευθύνη στην Καρμιώτισσα. Ενώ στον αγώνα της πρώτης φάσης του κυπέλου Coca-Cola μεταξύ της Αγίας Νάπας και της Πάφου, η UEFA δεν επιρρύπτει ευθύνη σε κάποια από τις δύο ομάδες. Είναι δύσκολο να στοιχειοθετηθούν σε τέτοιες υποθέσεις μαρτυρία, αλλά να κάνουν ό,τι μπορούν και βεβαίως όταν μαζευτούν τα στοιχεία να τα θέσουν ενώπιον του Γενικού Εισαγγελέα. Την ίδια ώρα πάντως σημαντικό όπλο στη φαρέτρα των αρχών θα είναι αν ψηφιστεί το νομοσχέδιο για τις τηλεφωνικές παρακολουθήσεις.